Νομίζω θα θέλαμε όλοι να πιστεύουμε ότι μέσα στη ζωή μας είμαστε απολύτως ελεύθεροι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας από μας περιβάλλεται από μια πραγματικότητα η οποία τον περιορίζει. Η πραγματικότητα γύρω μας θέτει όρια και δημιουργεί τις συνθήκες της ζωής μας. Για παράδειγμα, όλοι εμείς ζούμε σε μια συγκεκριμένη χώρα. Αν ζούσαμε σε μια πλουσιότερη χώρα, μια χώρα, για παράδειγμα, χωρίς χρέος, η ζωή μας σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετική. Επειδή όμως ζούμε σε αυτή τη χώρα, τα γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν αγγίξει τη ζωή όλων μας. Δεν είμαστε πλήρως ελεύθεροι, είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο, σε κάποιες συνθήκες, οι οποίες μας περιορίζουν. Βέβαια, θα μπορούσαμε να ζούμε και σε μια φτωχότερη χώρα. Το ζήτημα όμως είναι ότι τις συνθήκες αυτές δεν τις δημιουργήσαμε μόνοι μας, τις παραλάβαμε, άλλοι αποφάσισαν και εμείς ζούμε μέσα στις αποφάσεις των άλλων. Στη σημερινή μας περικοπή, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για μια απόφαση, για ένα γεγονός, για έναν άνθρωπο μέσα από τον οποίο καθορίστηκε η πραγματικότητα όχι ενός έθνους, αλλά όλων των ανθρώπων, όλων των εθνών. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι ο Αδάμ. Όλη η ανθρωπότητα, όλοι ανεξαιρέτως, αντιπροσωπευόμαστε από τον Αδάμ. Ακούστε λοιπόν πώς ξεκινάει η σημερινή μας περικοπή. Είναι το δεύτερο τμήμα της προς Ρωμαίους επιστολής, το πέμπτο κεφάλαιο. Διαβάζουμε στο εδάφιο 12 τα εξής. «Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτον». Ρωτάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ πώς και μπήκαν δύο χαρακτηριστικά στον κόσμο μας, η αμαρτία και ο θάνατος. Εξάλλου αναφέρει τον κόσμο, έτσι, δηλαδή το πεδίο δράσης στο οποίο ζούμε όλοι μας. Ξέρουμε ότι τον κόσμο τον δημιούργησε ο Θεός και όταν τον δημιούργησε ο Θεός, ο κόσμος κατά την εκτίμηση του ίδιου του Θεού ήταν καλός. Πώς μπήκε λοιπόν η αμαρτία και ο θάνατος σε αυτόν τον καλό κόσμο του Θεού? Η απάντηση είναι ότι μπήκε η αμαρτία και ο θάνατος διενός ανθρώπου. Μέσα από έναν άνθρωπο. Αλλά προσέξτε τη λογική. Μέσα από έναν άνθρωπο μπήκε, εισήλθε, εισέβαλε η αμαρτία στον κόσμο. Και ως επακόλουθο, μέσα από την αμαρτία, εισήλθε και ο θάνατος στον κόσμο. Γιατί η αμαρτία και ο θάνατος πάνε μαζί πακέτο. Και ο θάνατος, λέει ο Παύλος, διήλθεν. Η αμαρτία εισήλθεν, ο θάνατος διήλθεν. Εις πάντα στους ανθρώπους. Όλοι ανεξαιρέτως πεθαίνουν. Θα προσέξετε σε αυτή την περικοπή, έχω βάλει το ενός και το πολύ ή το πάντας σε μοβ χρώμα. Για να βλέπετε ότι αυτό το μοτίβο θα επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Ο ένας και οι πολλοί. Ο ένας και οι πάντες. Μέσα από τον έναν μπήκε η αμαρτία στον κόσμο. Και διήλθε στους πάντες. Ο θάνατος. Από τον ένα στον άλλο λοιπόν, από γενιά σε γενιά, διήλθε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους. Πρόσφατα έχετε δει, φαντάζομαι, τα άρθρα. Επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν βαρυτικά κύματα από τη συγχώνευση δύο μαύρων τρυπών. Κάτι που συνέβη πάρα πολύ μακριά και πάρα πολύ παλιά έγινε αισθητό από έναν πάρα πολύ ευαίσθητο μετρητή. Κάτι που συνέβη πολύ μακριά και πολύ παλιά είχε μια πολύ μικρή και ανεπαίσθητη αλλά πραγματική επίπτωση στο παρόν. Ένα δικό μας μηχάνημα επί της γης κατάφερε να καταγράψει μια πολύ μικρή αλλαγή στα βαρυτικά κύματα και μπορούσε να καταλάβει ότι κάτι που είχε συμβεί κάπου αλλού μακριά μας άγγιξε, μας επηρέασε. Έτσι και με τον Αδάμ. Μια πράξη που συνέβη πολύ παλιά έχει επιπτώσεις για όλους μας στο παρόν. Αλλά πολύ σοβαρές επιπτώσεις, πολύ μεγαλύτερες. Εδώ βέβαια προκύπτει ένα ερώτημα που ίσως για κάποιους είναι και εύλογο ερώτημα.
Μας λες δηλαδή ότι ο Αδάμ έκανε την αμαρτία και την πληρώνουμε τώρα όλοι εμείς. Δηλαδή εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα. Ο Αδάμ την έκανε την αμαρτία. Τι φταίμε εμείς. Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση. Εδώ να θυμίσω βέβαια ότι πολλοί άνθρωποι συνήθως τα βάζουν με την Εύα. Εύα, τι μας έκανες κάθε φορά που υποφέρει κάποιος. Εύα, τι μας έκανες κτλ. Αλλά ο Παύλος, προσέξτε εδώ, πουθενά, μα πουθενά, δεν αναφέρει την Εύα. Θεωρεί ως υπαίτιο των προβλημάτων μας τον Αδάμ. Αλλά και πάλι το ερώτημα παραμένει. Γιατί να πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα? Είναι εύλογο και λογικό το ερώτημα. Αλλά ας πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα του κόσμου μας. Αμαρτίες γονέων, τέκνα παιδεύουση. Λέει ένα ρητό που το γνωρίζουμε και το έχουμε δει στην πράξη όλοι μας. Ένας τεμπέλης πατέρας μπορεί να έχει ένα φτωχό παιδί. Μια υπερπροστατευτική μητέρα μπορεί να μεγαλώσει ένα φοβισμένο παιδί. Και πάει λέγοντας, μπορούμε να σκεφτούμε χίλια δυο σενάρια όπου κάτι που κάνουν οι γονείς επηρεάζει με τρόπο θετικό ή αρνητικό τα παιδιά τους. Έτσι είναι ο κόσμος μας. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Μπορεί να διαμαρτυρόμαστε ότι είναι άδικο. Σύμφωνοι, αλλά να θυμίσω ότι με τον μηχανισμό αυτό μπορούν να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά και καλά χαρακτηριστικά. Μάλιστα ο Θεός έπλασε τον Αδάμ κατ' εικόνα του. Και όταν τον έπλασε, τους είπε, αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε την γη. Ποιο ήταν το σχέδιο το αρχικό του Θεού? Πλάθω τον Αδάμ και την Εύα κατ' εικόνα μου και τους λέω μετά να κάνουν παιδιά, τα οποία παιδιά θα είναι πώς? Κατά την εικόνα των γονιών τους, που οι γονείς τους είναι κατ' εικόνα Θεού. Και άρα η εικόνα του Θεού θα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Αυτό ήταν το σχέδιο. Δηλαδή όλα τα καλά που έχει ο Θεός στο χαρακτήρα του θα μεταδίδονταν από τη μια γενιά στην άλλη. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Ήταν ένα καλό σχέδιο. Ήταν ένας καλός τρόπος να μεταδοθεί ο χαρακτήρας του Θεού όχι μόνο από τη μια γενιά στην άλλη, αλλά να γεμίσει ο κόσμος από την εικόνα του Θεού. Αυτό ήθελε ο Θεός στην αρχή. Αυξάνεστε πληθύνες, γεμίσατε τη γη, ώστε σε κάθε γωνιά της γης να υπάρχει εικόνα του Θεού. Να υπάρχουν άνθρωποι κατ' εικόνα Θεού. Να έχουν το χαρακτήρα του Θεού. Την καλοσύνη του Θεού. Κάθε παιδί που θα γεννιόταν θα είχε την καλή τύχη. Ας το πούμε τύχη. Για να έχει καλούς γονείς. Θα είχε κανείς μας αντίρρηση ο Αδάμ να ήταν καλός και να μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά η καλοσύνη του? Εξάλλου βλέπουμε συχνά να συμβαίνει αυτό, ένας γονιός με ένα καλό χαρακτηριστικό να μεταδίδει αυτό το καλό χαρακτηριστικό στο παιδί του. Αλλά ο Αδάμ αμάρτησε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και αποκόπηκε από την πηγή της ζωής και άρα μετέδωσε στα παιδιά του και την ροπή προς την αμαρτία και τον θάνατο ως επακόλουθο της αμαρτίας. Ο σκοπός λοιπόν, αδελφοί, ήταν καλός, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Εξάλλου πολλά πράγματα λειτουργούν έτσι στη ζωή μας. Υπάρχουν αντιπρόσωποι. Για παράδειγμα, μπορεί να παραπονιέται πολλοί κόσμος σήμερα για τους βουλευτές. Για το πώς λειτουργούν. Αλλά οι πολίτες είναι που στέλνουν τους βουλευτές στη Βουλή. Είναι η Βουλή των αντιπροσώπων. Έτσι και ο Αδάμ ήταν ένας αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Ουσιαστικά δεν μπορούμε απλά να λέμε «Μα γιατί εμείς να πληρώνουμε τα σπασμένα? Γιατί εμείς να ταλαιπωρούμαστε επειδή ο Αδάμ αμάρτησε?» Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Αδάμ είναι ο πραγματικός αντιπρόσωπός μας. Αν βρισκόμασταν εμείς στη θέση του Αδάμ, θα κάναμε κι εμείς τα ίδια. Αν εσύ ήσουν ο Αδάμ, θα είχες κάνει ακριβώς το ίδιο. Θα μου πεις πώς το ξέρω. Πώς το ξέρω, αφού κάνεις το ίδιο τώρα. Τώρα, ο καθένας μας αμαρτάνει. Έτσι. Το έχουμε πει σε άλλη περικοπή. Επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Ναι, ο Αδάμ αμάρτησε, αλλά και οι απόγονοί του όλοι ακολουθούν το παράδειγμά του και αμαρτάνουν. Επιλέγουν κάθε μέρα να αμαρτάνουν. Ο Αδάμ αμάρτησε, είδε έναν καρπό, του άρεσε και τον πήρε. Εδώ σε όλη την ανθρωπότητα άνθρωποι κάνουν πολύ περισσότερα από αυτό.
Άρα εφόσον οι άνθρωποι το κάνουν αυτό σήμερα, μπορώ να υποθέσω ότι αν βρίσκονταν στη θέση του Αδάμ, θα έκαναν το ίδιο. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ίσως ακόμα δεν μας ικανοποιεί αυτή η απάντηση. Κάπου νιώθουμε ότι δεν θα θέλαμε να μας χρεωθεί το αμάρτημα του Αδάμ και οι συνέπειες του αμαρτήματος του Αδάμ. Κατανοώ την αντίρρηση, κρατήστε την, γιατί η περικοπή μας έχει ακόμα πολλά να μας πει. Θα δούμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Αλλά πριν προχωρήσω, πρέπει να πω το εξής, ότι εδώ πρόκειται για μια περικοπή. Κάποτε θυμάμαι έναν καθηγητή μου που είχε πει το εξής, ότι λέει, ξέρεις πότε κάποιος είναι ένας γνήσιος θεολόγος, όταν παίρνει το κριτικό κείμενο της Καινής Διαθήκης και το βάζει εδώ και το αφήνει να ανοίξει μόνο του, εάν πέφτει, λέει, στη Ρωμαίους 5, αυτός είναι ένας γνήσιος θεολόγος. Γιατί πάρα πολλά από τα ζητήματα, τα δύσκολα, τα ερμηνευτικά, βρίσκονται σε αυτή την περικοπή. Σήμερα δεν θα αναλύσω σε βάθος κάθε λεπτομέρεια που συζητάνε οι θεολόγοι. Ο σκοπός μου σήμερα είναι να το κάνω το κείμενο αυτό όσο πιο απλό γίνεται. Γιατί κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο εδώ ο Παύλος. Λέει κάποιες προτάσεις, τη μια μετά την άλλη, και όλες οι προτάσεις αυτές μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Αλλά αν τις κοιτάξει κανείς προσεκτικά, κάθε φορά λέει αυτό το κάτι λίγο διαφορετικά. Αλλάζει κάποιες λέξεις, αλλάζει κάποια πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν προσπάθησα να βάλω και λίγο χρώμα στην περικοπή. Θα δείτε λοιπόν ότι όπου έχω πράγματα που αναφέρονται στον Αδάμ, αμαρτία, θάνατος, σε λίγο θα δούμε καταδίκη, θα είναι σε κόκκινο χρώμα. Όταν αναφέρω σε τα αποτελέσματα του έργου, του έργου του, αυτά τα χρώματα θα είναι πράσινα. Είπαμε ήδη για το μοβ ότι αναφέρεται στο ένα και στους πολλούς ή στον ένα και στους πάντες. Ας πάμε λοιπόν στο επόμενο δάφιο. Γιατί ο Παύλος βλέπει και άλλο ένα ζήτημα, βλέπει ένα σταθμό στην ιστορία, βλέπει τη στιγμή στην ιστορία που δόθηκε ο νόμος του Θεού μέσα από τον Μωυσή. Και διαβάζουμε στο δάφιο 13 τα εξής. Διότι μέχρι του νόμου ή το εντοκόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Αλλά ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστις είναι τύπος του μέλλοντος. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εισάγει δίπλα στην αμαρτία και τον θάνατο. Έτσι. Η αμαρτία και ο θάνατος, αλλά θα βάλει τώρα και δύο νέες έννοιες. Τον νόμο και την παράβαση. Ποια είναι η διαφορά αμαρτίας και παράβασης? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σχεδόν όλοι μας έχουμε μεγαλώσει παιδιά, νομίζω, και έχουμε περάσει από, όσοι έχουμε μεγαλώσει παιδιά, έχουμε περάσει από την εξής εμπειρία ή κάποια ανάλογη εμπειρία. Λες στο παιδί, μην κάνεις τούτο, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο, και πολλές φορές σε ακούει, άλλες φορές δεν σε ακούει και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα όταν μεγαλώνεις παιδιά, ότι όση φαντασία κι αν έχεις, δεν μπορείς να προβλέψεις όσα θα μπορούσε να σκαρφιστεί το μυαλό ενός σκανταλιάρικου παιδιού. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου σε όλα. Οπότε μια ωραία πρωία, το παιδί σου δείχνει καμαρωτά, το νέο του αριστούργημα, τον πίνακα ζωγραφικής που έκανε πάνω στον τοίχο με το μαρκαδόρο του. Εκεί ξαφνιάζεσαι, τρελαίνεσαι. Πας να το μαλώσεις και σου λέει, μα δεν μου είπες ποτέ ότι δεν επιτρέπεται να ζωγραφίζω στον τοίχο. Δεν μου το είπες ποτέ. Προσέξτε λοιπόν, ήταν αμαρτία που το παιδί ζωγράφισε στον τοίχο? Καλά, δεν είναι αμαρτία με την απόλυτη έννοια, ας πούμε, κάποια προσβολή κατά του Θεού, αλλά ήταν αμαρτία με την έννοια ότι τον τοίχο αυτό δεν τον φτιάξαμε για να τον ζωγραφίζουμε. Έτσι. Αυτός ο τοίχος χτίστηκε, σοβατίστηκε, βάφτηκε με άλλο σκοπό. Ήταν λοιπόν εντός εισαγωγικών αμαρτία. Αυτό που έγινε δεν ήταν καλό για τον τοίχο και δεν ήταν καλό για σένα που σου ανήκει ο τοίχος ή που νοικιάζεις αυτόν τον τοίχο. Όμως ήταν αυτό παράβαση? Δεν ήταν παράβαση, διότι ποτέ δεν είχε διατυπωθεί ξεκάθαρα ένας κανόνας που να έλεγε απαγορεύεται, παιδί μου, να ζωγραφίζεις στον τοίχο.
Μπορεί να ήταν με μια έννοια αμαρτία, αλλά δεν ήταν παράβαση. Δεν παραβιάστηκε κάποιος κανόνας που να είχες δώσει. Κατά παρόμοιο τρόπο, πριν να δοθεί ο νόμος του Μωυσέως, μπορεί οι άνθρωποι να μην τιμούσαν τους γονείς τους, να μην σέβονταν τον Θεό, να ψεύδονταν, να έκλεβαν, να μύχευαν, να σκότωναν, να επιθυμούσαν τα των άλλων, όλα τα πράγματα που απαγορεύουν οι 10 εντολές, αλλά αυτά δεν ήταν παραβάσεις. Ήταν όμως αμαρτίες. Ήταν αμαρτίες χωρίς να είναι παραβάσεις. Είναι κακό να ψεύδεσαι, είναι κακό να κλέβεις, είναι κακό να σκοτώνεις. Ακόμα και αν δεν έχει διατυπωθεί κανόνας που να λέει ότι είναι κακό, είναι κακό. Απλά δεν είχε υπάρξει ο νόμος. Αυτό που έκανε ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ, τι ήταν, αμαρτία ή παράβαση? Όταν πήρε από τον καρπό, ήταν και αμαρτία και παράβαση. Διότι ο Θεός είχε πει ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, μέσα στον νόμο του, να μην φάει από τον καρπό, και εκείνος έφαγε. Δηλαδή ήταν ρητή εντολή, μία ήταν η εντολή, και ο Αδάμ την παραβίασε, παρήκουσε. Αλλά από την εποχή του Αδάμ, λέει εδώ τώρα ο Απόστολος Παύλος, λέει το εξής, από την εποχή του Αδάμ έως την εποχή του Μωυσή, δηλαδή στην περίοδο εκείνη της γένεσης, μέχρι και το 20ο κεφάλαιο της Εξόδου, οι άνθρωποι δεν ήταν παραβάτες με την αυστηρή έννοια του όρου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ήταν αμαρτωλοί. Ήταν αμαρτωλοί. Απλά δεν είχαν παραβιάσει κάποιο συγκεκριμένο κανόνα του Θεού. Αυτό που έκαναν ήταν κακό. Αμάρτησαν και αυτοί, αλλά όχι ως παραβάτες συγκεκριμένης εντολής. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, η αμαρτία ήταν μέσα στον κόσμο και μέχρι και την έλευση του νόμου του Θεού απλά δεν λογαριάζεται όταν δεν υπάρχει νόμος. Επειδή όμως υπήρχε αμαρτία, βασίλευε ο θάνατος και σε όλους που δεν είχαν αμαρτήσει ακριβώς όπως ο Αδάμ, δηλαδή ως παραβάτες συγκεκριμένης εντολής. Οι άνθρωποι που εκείνη την εποχή δεν ήταν παραβάτες συγκεκριμένων εντολών του Θεού, αλλά ήταν αμαρτωλοί και άρα ήταν θνητοί. Κρατήστε όμως αυτή τη διάκριση μεταξύ αμαρτίας και παράβασης, όπως και αυτή την αναφορά στον νόμο, γιατί θα προκύψει λίγο αργότερα. Δείτε όμως αυτή την τελευταία φράση. Ο θάνατος τους βασίλευσε, λέει, και πάνω σε αυτούς που αμάρτησαν, χωρίς να είναι παραβάτες όπως ήταν ο Αδάμ. Για παράδειγμα, ο Αδάμ με την Εύα, τι έκαναν? Είχε πει ο Θεός, μη φάτε από τον καρπό αυτού του συγκεκριμένου δέντρου. Και τι έκαναν ο Αδάμ και η Εύα? Το είδαν ότι ήταν ωραίο στην όψη, ότι ήταν καλό στη γεύση, ότι ήταν επιθυμητό ως δίδων γνώση. Ήταν ένα φρούτο, θα πείτε, σιγά το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, το πήρανε και το έφαγαν. Σε μετεγενέστερες γενιές, τα φρούτα αλλάζουνε. Πριν τον κατακλυσμό, οι γη του Θεού, λέει, είδαν τις θυγατέρες των ανθρώπων ότι ήταν καλές στην όψη. Έτσι. Αλλάζει το φρούτο τώρα. Δεν είναι απλά ένας φρούτος σε ένα δέντρο. Είναι κάποιοι άνδρες που βλέπουν κάποιες γυναίκες. Αργότερα όταν ο Αβραάμ πηγαίνει στην Αίγυπτο. Θυμάστε. Λέει στη γυναίκα του, πες ψέματα ότι είσαι αδερφή μου κλπ. Γιατί οι Αιγύπτιοι θα σε δούνε και θα σε δούνε ότι είσαι ωραία και θα σε δούνε ως ένα φρούτο που μπορούν να το πάρουν για τον εαυτό τους. Και έτσι και έγινε. Αργότερα η Δίνα βιάστηκε. Πάλι με την ίδια λογική. Αργότερα ο Ιωσήφ, πάλι στην Αίγυπτο. Φάνηκε σαν ένα όριμο φρούτο για την κυρία Πετεφρή. Βλέπετε, το βιβλίο της Γένεσης περιγράφει την περίοδο πριν από τον νόμο και δείχνει ότι εξαπλώθηκε σε όλη την ανθρωπότητα η ίδια νοοτροπία. Έτσι, το να βλέπεις κάτι να είναι ωραίο στην όψη, έτσι, να το βλέπεις να το θεωρείς ότι είναι καλό στη γεύση, να είναι επιθυμητό ως δίδων γνώση και να αρπάζεις να το θέλεις να το κάνεις δικό σου. Η αμαρτία εξαπλώθηκε. Οι άνθρωποι ξανακάνανε αυτό που είχε κάνει ο Αδάμ και η Εύα. Και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό και σε σημαντικότερα πράγματα. Άρα, αν και δεν υπήρχε νόμος και παράβαση του νόμου, υπήρχε αμαρτία και υπήρχε θάνατος. Ο Αδάμ, λοιπόν, λέει ο Παύλος, ο Αδάμ είναι τύπος
του μέλλοντος. Τύπος πιανού μέλλοντος. Μια άλλη μετάφραση βοηθάει εδώ πέρα. Τύπος, λέει, τύπος του μελλοντικού. Πιανού μελλοντικού. Του μελλοντικού Αδάμ. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι υπάρχουν δύο Αδάμ. Ο πρώτος και ο δεύτερος. Ή ο πρώτος και ο έσχατος. Ο πρώτος Αδάμ είναι ο Αδάμ που ξέρουμε όλοι. Ο δεύτερος, ο έσχατος Αδάμ, είναι ο Χριστός. Από τον Αδάμ ξεκινά όλη η ανθρωπότητα. Από τον Χριστό ξεκινά μια νέα ανθρωπότητα. Με τον Αδάμ συνδέεται όλη η κτήση. Με τον Χριστό συνδέεται η νέα κτήση και τα νέα κτίσματα. Από εδώ και στο εξής, ο Παύλος θα συγκρίνει τον Αδάμ και τον Χριστό. Ο Αδάμ και ο Χριστός μοιάζουν επειδή και οι δυο είναι δυο αφετηρίες. Όμως ο Παύλος πρώτα θέλει να δείξει πώς είναι ο Αδάμ και ο Χριστός διαφορετικοί. Και εισάγω τώρα ό,τι έχει σχέση με τον Χριστό. Είπαμε ότι έχει σχέση με τον Αδάμ είναι σε κόκκινο χρώμα. Ό,τι έχει σχέση με τον Χριστό θα είναι σε μπλε χρώμα. Ας δούμε το 15 εδάφιο. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα, ούτω και το χάρισμα. Διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσευσεν εις τους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης, διότι η κρίση εκ του ενός έγινε εις κατάκρισιν των πολλών, το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωσιν. Εδώ σε αυτά τα δύο εδάφια μας λέει δύο τρόπους με τους οποίους ο Αδάμ και ο Χριστός είναι μεταξύ τους διαφορετικοί. Στο εδάφιο 15 αυτό που μας λέει ο Παύλος είναι ότι ο Αδάμ και ο Χριστός είναι διαφορετικοί διότι αυτό που κάνουνε είναι αντίθετο. Είναι το προφανές αυτό. Ο Χριστός και ο Αδάμ κάνουν αντίθετα πράγματα. Ακούστε από όλη την περικοπή τις λέξεις που συνδέονται με τον πρώτο Αδάμ. Έτσι, σε όλη αυτή την περικοπή ακούμε τις λέξεις αμάρτημα, αμαρτία, παράπτωμα, παρακοή, απέθανον, θάνατος, κρίση, κατάκριση. Όλες αυτές οι λέξεις συνδέονται με τον Αδάμ. Τώρα, απ' την άλλη ακούστε τις λέξεις που συνδέονται με τον δεύτερο Αδάμ, με τον Χριστό. Χάρισμα, χάρις, δωρεά, υπακοή, δικαίωση, η δικαίωμα, δικαιοσύνη, ζωή, ζωή αιώνια. Είναι τα ακριβώς αντίθετα. Στο εδάφιο 15 λοιπόν μας λέει ότι με το αμάρτημα του ενός, δηλαδή του Αδάμ, πέθαναν οι πολλοί. Θα δείτε ότι επαναλαμβάνονται αυτές οι φράσεις. Ο ένας και οι πολλοί, ο ένας και οι πάντες. Με το αμάρτημα του ενός Αδάμ πέθαναν οι πολλοί. Όμως, αντιστρόφως, πολύ περισσότερο η χάρη του Θεού και πιο συγκεκριμένα η δωρεά μέσα από τη χάρη του Θεού. Ποια είναι η δωρεά μέσα από τη χάρη του Θεού? Ο Θεός έχει χάρη, γι' αυτό δίνει δώρα. Και εδώ έδωσε ένα δώρο της χάρης του. Τον άνθρωπο Ιησού Χριστό για να είναι για μας ο δεύτερος Αδάμ. Είχαμε τον ένα άνθρωπο Αδάμ και όλες τις επιπτώσεις της αμαρτίας του στη ζωή μας. Και ο Θεός μέσα στη χάρη του μας είδε όλους μας, όλους ως αμαρτωλούς και θνητούς και μας έδωσε ένα δώρο. Τον έναν άνθρωπο, τον έναν νέο άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό. Και αυτό λέει το δώρο περίσεψε στους πολλούς. Περίσεψε, κρατήστε αυτή τη λέξη. Ο δεύτερος τρόπος που οι δύο Αδάμ είναι διαφορετικοί βρίσκεται στο εδάφιο 16. Εδώ αναφέρεται στην κατεύθυνση του έργου των δύο. Έχουν αντίθετη ή αντίρροπη κατεύθυνση. Όχι μόνο κάνανε αντίθετα πράγματα, αλλά το έργο τους έχει αντίρροπη κατεύθυνση. Ποια είναι η κατεύθυνση της κατάκρισης λόγω της αμαρτίας? Η κρίση, λέει, εκ του ενός ανθρώπου έφερε την κατάκριση των πολλών. Από την κρίση του ενός στην κατάκριση των πολλών. Όμως με τον Χριστό, σε αντίθεση με την κρίση του ενός, έχουμε το χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων. Δηλαδή με τον Αδάμ λέμε, ο ένας αμάρτησε, κρίθηκε και αυτό έφερε κατάκριση στους πολλούς. Με τον Χριστό όμως λέμε το εξής, οι πολλοί αμάρτησαν
Αλλά αυτό δεν έφερε κρίση. Αυτό έφερε το χάρισμα του Θεού. Και το χάρισμα αυτό είναι σε αντίθεση με την κατάκριση. Το χάρισμα αυτό είναι η δικαίωση. Το ακριβώς αντίθετο. Ήρθε δηλαδή μέσα από τον Χριστό το μη προσδοκόμενο, το μη αναμενόμενο. Χάρη ήρθε εκεί που αναμενόταν κρίση. Αν λοιπόν σκεφτόταν κάποιος, μα γιατί ο Θεός να επιτρέπει από το αμάρτημα του ενός να κατακρίνονται οι πολλοί, καλύτερα να αναρωτηθεί το αντίστροφο. Πόσο ο Θεός δέχεται από τα αμαρτήματα των πολλών, τα αμαρτήματα όλων μας, να φέρει το χάρισμα της δικαίωσης όλων μας. Το μη αναμενόμενο. Σκεφτείτε το λίγο. Αμαρτήσαμε όλοι μας. Το αναμενόμενο θα ήταν κρίση για όλους μας. Κατάκριση για όλους μας. Αλλά εκεί λέει ο Θεός έφερε το ακριβώς αντίστροφο. Δικαίωση για όσους τον λαμβάνουν. Συνεπώς ο πρώτος Αδάμ και ο δεύτερος Αδάμ διαφέρουν επειδή φέρουν αντίθετα αποτελέσματα και επειδή κινούνται σε αντίρροπη κατεύθυνση. Όμως τώρα ο Απόστολος Παύλος θα μας δείξει με ποιο τρόπο είναι ίδιοι ο Χριστός και ο Αδάμ. Κοιτάξτε το εδάφιο 17. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονίαν, το κείμενο λέει περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης, θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Η πρώτη ομοιότητα, ο πρώτος παραλληλισμός είναι ότι ο πρώτος και ο δεύτερος Αδάμ αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά βασίλεια. Στο βασίλειο που αντιπροσωπεύει ο πρώτος Αδάμ βασίλευε ο θάνατος. Προσέξτε, το αμάρτημα του ενός οδήγησε στο αποτέλεσμα να βασιλεύσει ο θάνατος μέσω του ενός, του Αδάμ. Βλέπετε ότι ο Παύλος μιλάει γι' αυτό σε χρόνο αόριστο. Βασίλευσε. Είναι σαν να μας κλείνει το μάτι και να μας θυμίζει ότι ναι μεν υπάρχει ο θάνατος, μπορεί να τον βλέπουμε ολόγυρά μας τώρα, αλλά είναι ήδη παρελθόν η βασιλεία του θανάτου. Ο θάνατος δεν βασιλεύει πλέον. Ναι μεν όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουνε, αλλά δεν βασιλεύει πλέον ο θάνατος. Γιατί ήρθε ο νέος Αδάμ. Βασίλευσε ο θάνατος. Και όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει να βασιλεύει ο θάνατος. Σημαίνει ο θάνατος να έχει πάντα την τελευταία λέξη. Σημαίνει όλοι μας να είμαστε τρομοκρατημένοι, φοβισμένοι, μπροστά στην προοπτική του θανάτου. Σημαίνει ότι να λυγίζουμε όλοι μας μπροστά στο φόβο του θανάτου. Κανείς δεν έχει κατορθώσει να νικήσει το θάνατο ή το φόβο του θανάτου. Όσο χρήμα και αν αποκτήσει κανείς, τον θάνατο δεν τον νικά. Ίσως η δόξα να αφήνει το όνομα κάποιου να μένει στην ιστορία, αλλά ο ίδιος που πέθανε δεν μπορεί να το εκτιμήσει. Δεν είναι εδώ για να το απολαύσει. Όλα καταλήγουν στη φθορά και στο θάνατο. Βασίλευσε ο θάνατος. Όλα καταλήγουν στη φθορά, στο θάνατο, στην απελπισία, στον πόνο και στη θλίψη. Αλλά υπάρχει μια άλλη βασιλεία, η οποία προσφέρεται δια του ενός Ιησού Χριστού, του νέου Αδάμ. Και αυτή η βασιλεία δεν επιβάλλεται. Άρα δεν είναι απαραίτητος για όλους. Είναι για όσους, τι λέει, είναι για όσους λαμβάνουν. Είναι για τους λαμβάνοντες. Ξέρουμε από άλλα κείμενα ότι ο τρόπος για να λάβει κανείς αυτή τη βασιλεία είναι η πίστη. Τι λαμβάνουμε λοιπόν? Για όσους λαμβάνουμε την αυθονία της χάρης. Την περίσσια της χάρης. Και αυτό θυμίζει το ρήμα «επερίσσευσε» που έρχεται λίγο πιο κάτω. Ποιο είναι αυτό το περίσσευμα της χάρης συγκεκριμένα? Είναι η δωρεά της δικαιοσύνης. Προσέξτε, η δωρεά της δικαιοσύνης. Όχι το κατόρθωμά μας της δικαιοσύνης. Όχι το επίτευγμά μας της δικαιοσύνης. Έτσι. Όχι η ανωδική δική μας πορεία, προσπάθεια για να φτάσουμε στη δικαιοσύνη.
Όχι ο δικός μας αγώνας ο μεγάλος για να φτάσουμε στη δικαιοσύνη. Είναι η δωρεά από τον Θεό σε μας, της δικής του δικαιοσύνης που εμείς δεν την έχουμε. Οι μεταρρυθμιστές λέγανε ότι είναι πρόκειται για μια ξένη προς εμάς δικαιοσύνη. Η δωρεά της δικαιοσύνης ως έκφραση του περισσεύματος της χάρης του Θεού, σαν να μας λέει εδώ το κείμενο, ότι η χάρη του Θεού για μας τους αμαρτωλούς και φτάνει και περισσεύει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η σωτηρία μας είναι απλά να δεχτούμε, να λάβουμε, να πιστέψουμε. Αλλά δείτε το αποτέλεσμα. Μέσω του ενός Αδάμ, λέει, εβασίλευσε ο θάνατος. Αλλά αυτοί που λαμβάνουν τη δωρεά του Θεού μέσω του ενός Ιησού Χριστού, τη δωρεά της δικαιοσύνης, θα βασιλεύσουν εν ζωή. Θα βασιλεύσουν εν ζωή. Η δωρεά του Θεού εν Χριστώ, της δικαιοσύνης του, ανατρέπει το έργο του Αδάμ. Ο Θεός λοιπόν μέσα στη χάρη του μας δώρησε τον έναν που έφερε δικαίωση αντί για κατάκριση και άρα ζωή αντί για θάνατο. Άρα έχουμε ελπίδα εν Χριστώ. Η τελευταία λέξη του Θεού είναι η ζωή. Αλλά τίθεται το ερώτημα τώρα. Πώς έγινε αυτό? Πώς κατάφερε ο Θεός να κάνει αυτό το έργο? Κοιτάξτε τα εδάφια 18 και 19. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκρισης εις πάντας ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης ήρθεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης η ζωήν. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσαν κατασταθεί δίκαιοι. Εδώ τώρα το ακούτε και ίσως να σκέφτεστε, μα αυτό ακριβώς δεν είπε και πριν ο Παύλος? Αλλά δείτε το πιο προσεκτικά. Πριν ο Απόστολος Παύλος σύγκρινε δύο ανθρώπους. Εδώ συγκρίνει δύο πράξεις. Πριν είπε ότι ήρθε ο θάνατος μέσω ενός ανθρώπου. Εδώ λέει ότι ήρθε η κατάκριση μέσω ενός αμαρτήματος. Ένα αμάρτημα έφερε την κατάκριση εις πάντας ανθρώπους. Αν αυτό σας φαίνεται άδικο, δείτε την επόμενη φράση. Δια μίας δικαιοσύνης ήλθε εις πάντας ανθρώπους δικαίωσης εις ζωήν. Δια μιας δικαιοσύνης. Μια δικαιοσύνη πρόσφερε σε όλους τους ανθρώπους την δικαίωση. Μια δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Χριστού έφερε τη δική μας δικαίωση. Προσέξτε. Όχι η δικαιοσύνη η δική μας, η δικαιοσύνη του Χριστού. Ο Χριστός είχε τη δικαιοσύνη, εμείς λάβαμε την δικαίωση. Πού φάνηκε η δικαιοσύνη του Χριστού? Κοιτάξτε το εδάφιο 19. Και πάλι εδώ με η αντίθεση με τον Αδάμ. Ο Αδάμ παρήκουσε, δείτε τις φράσεις, παρακοή και υπακοή. Ο Αδάμ παρήκουσε την εντολή του Θεού και μέσα από την παρακοή του ενός Αδάμ κατεστάθησαν αμαρτωλοί οι πολλοί. Μια παρακοή, η παρακοή του Αδάμ, μας κατέστησε όλους αμαρτωλούς. Αλλά και μια υπακοή, η υπακοή του Χριστού, θα μας καταστήσει όλους δίκαιους εν Χριστώ. Ο Χριστός υπάκουσε εκεί όπου ο Αδάμ παρήκουσε. Ανέτρεψε ο Χριστός με την υπακοή του, την παρακοή του Αδάμ. Δεν ήταν η δική μας παρακοή. Ήταν η παρακοή του Αδάμ που μας κατέστησε όλους αμαρτωλούς. Και δεν ήταν η δική μας υπακοή. Ήταν η υπακοή του Χριστού που μας κατέστησε όλους δικαίους. Βέβαια θα με ρωτήσει κάποιος. Δεν είχες πει κάτι για τον νόμο πριν? Δεν ήταν ο νόμος ένας τρόπος για να σωθούμε? Όταν ο Θεός έδωσε τον νόμο του στο Μωυσή, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υπακούσει στον νόμο και άρα να γίνουμε από αμαρτωλοί δίκαιοι?
Να ανατρέπαμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι από τον εαυτό μας, με την υπακοή στον νόμο, να ανατρέπαμε την παρακοή του Αδάμ. Γι' αυτό δεν δόθηκε ο νόμος. Θα μπορούσαμε εμείς να ακούσουμε τον νόμο και να πούμε δεν θα κάνω αυτό που έκανε ο Αδάμ, που παρήκουσε, εγώ θα υπακούσω. Έτσι σκεφτόντουσαν πολλοί άνθρωποι για τον νόμο. Έτσι σκέφτονται πολλοί άνθρωποι και σήμερα. Ότι με τη δική τους υπακοή κάπως θα ανατρέψουν οι ίδιοι την παρακοή του Αδάμ. Θυμίζω ότι και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε αναφέρει ότι εδώ είναι η Διαθήκη μπροστά σας, από εδώ είναι ο δρόμος της κατάρας και του θανάτου, από εδώ είναι ο δρόμος της ευλογίας και της ζωής. Διαλέξτε! Διαλέξτε! Θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό, ότι θα μπορούσαμε να είμαστε υπάκουοι και έτσι να ανατρέψουμε την παρακοή του Αδάμ στη ζωή μας. Θεωρητικά είναι έτσι. Αλλά όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, κανείς μα κανείς δεν τηρεί, συγγνώμη στο τρίτο κεφάλαιο, κανείς μα κανείς δεν τηρεί τον νόμο του Θεού. Κανείς εκτός από τον Χριστό. Εκείνος εκπλήρωσε τον νόμο. Εκείνος μόλις διαβάσαμε ήταν ο δίκαιος, ο μόνος δίκαιος που υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα. Μόνο ο Χριστός υπάκουσε, κανείς άλλος. Που βρέθηκε ενώπιον του νόμου του Θεού, δεν μπόρεσε να σταθεί υπάκουος αυτόν. Υπάκουσε λοιπόν ο Χριστός εκεί που εμείς δεν μπορούσαμε να υπακούσουμε. Μα εφόσον κανείς μας δεν εκπλήρωσε τον νόμο, τι ρόλο έπαιζε ο νόμος? Γιατί να τον φέρει καν στο προσκήνιο ο Θεός? Τι ρόλο έπαιζε? Και εδώ ο Παύλος ολοκληρώνει τη σκέψη του και φτάνει στο αποκορύφωμα αυτής της περικοπής. Κοιτάξτε τα εδάφια 20 και 21. Παρισήλθε δε ο νόμος. Γιατί παρισήλθε ο νόμος? Δια να περισσεύσει το αμάρτημα. Να περισσεύσει το αμάρτημα. Και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσεν η χάρις. Είναι καθώς ευασίλευσεν η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια της δικαιοσύνης, η ζωή αιώνιον δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο νόμος, λέει ο Απόστολος Παύλος, έπαιξε και αυτός ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην ιστορία. Είπαμε πριν για τη διαφορά αμαρτίας και παράβασης. Ο νόμος έδειξε ποιες ήταν και είναι οι απαιτήσεις του Θεού από τον άνθρωπο. Δηλαδή ήταν ο νόμος σαν ένας αντικειμενικός φακός που έφερε στην επιφάνεια το γεγονός ότι οι αμαρτίες μας ήταν παραβάσεις. Το έκανε ξεκάθαρο ότι είμαστε παραβάτες. Ο νόμος φανέρωσε ότι είμαστε παραβάτες. Και όχι μόνο. Αλλού ο Παύλος δείχνει ότι ο νόμος, επειδή απευθύνεται σε αμαρτωλούς ανθρώπους με αμαρτωλή φύση, τους υποκινεί την αντίδραση και γίνονται χειρότεροι παραβάτες. Έτσι, είναι τόσο βαθιά μέσα μας η αμαρτωλότητα που μόλις ακούμε έναν κανόνα που λέει μην το κάνεις αυτό, λέμε α, αυτό θέλω να κάνω. Αυτά θα τα πει περισσότερο στη Ρωμαίους 7. Ο νόμος έκανε, λέει, το αμάρτημα λοιπόν να περισσεύσει. Καλά, τι σχέδιο είναι αυτό? Να θέλει ο Θεός το αμάρτημα να περισσέψει? Έκανε το αμάρτημα να περισσεύσει. Κοιτάξτε την Παλαιά Διαθήκη. Δείτε ότι όλοι οι προφήτες διαρκώς καταδίκαζαν το λαό που είχε τον νόμο, τους καταδίκαζαν για τις παραβάσεις τους. Στο τέλος της Παλαιάς Διαθήκης, το μόνο σίγουρο στο τέλος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ότι ο νόμος δεν εκπληρώθηκε. Ότι όλοι είναι παραβάτες. Άρα περίσσευε το αμάρτημα. Αλλά να το αποκορύφωμα της ιστορίας. Όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρ περίσσεψε η χάρη. Δηλαδή η αυθονία της αμαρτίας καταφέρνει μόνο να δείξει την υπέρ αυθονία της χάρης. Ο Θεός φανερώνει το βάθος της χάρης Του. Όχι, ο Θεός δεν συγχωρεί κάτι αμαρτιούλες εδώ και εκεί. Δεν παραβλέπει ο Θεός μόνο κάτι πτέσματα εδώ και εκεί. Α, είπα ένα λευκό ψεματάκι, θα το συγχωρέσει ο Θεός. Καταλαβαίνετε τι μας λέει αυτή η περικοπή, αδελφοί? Ότι η χάρη του Θεού είναι για τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Για τα βαρύτερα αμαρτήματα.
Ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία στον μέγιστο βαθμό, στη μέγιστη της εξάπλωση. Όσο περισσότερες και χειρότερες είναι οι αμαρτίες του κόσμου, τόσο περισσότερο μπορούμε να λέμε πόσο απίστευτη, απέραντη, ατελείωτη, αιώνια, ανεξάντλητη, υπέροχη, θαυμάσια, νικήτρια είναι η χάρη του Θεού. Θαυμάσια χάρης. Άρα επειδή η χάρη του Θεού νικά, ο Θεός βασιλεύει δια της χάριτός Του. Η χάρη βασιλεύει δια της δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιον. Δύο άνθρωποι, δύο πράξεις, η δεύτερη νίκησε την πρώτη. Και τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα και για μας. Μιλάμε για τον Χριστό, αλλά συνειδητοποιούμε γιατί μιλάμε. Γιατί μια είναι η αμαρτία, η παράβαση, ο νόμος, η κρίση, η κατάκριση και ο θάνατος. Απ' την άλλη η δικαιοσύνη, η υπακοή, η χάρη, η δικαίωση και η αιώνια ζωή. Πού είναι το μήνυμα που δίνουμε στον εαυτό μας? Ποιο είναι το μήνυμα που δίνουμε σε άλλους? Η περικοπή αυτή είναι δύσκολη, είναι περίπλοκη. Αλλά το μήνυμά της είναι ξεκάθαρο, αδελφιά. Αν δεν την καταλάβατε όλοι, δεν πειράζει. Καταλάβετε την ουσία. Και η ουσία είναι η χάρη νικάει. Η χάρη στο τέλος νικάει. Η χάρη νικάει την αμαρτία. Νικάει την παράβαση. Νικάει την κρίση και την κατάκριση. Και τελικά νικάει και τον θάνατο. Η χάρη όλα αυτά τα αντιστρέφει. Και εμείς οι χριστιανοί ζούμε μέσα στη νίκη της χάρης του Θεού πάνω από όλα αυτά. Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Όσο ένοχος και αν νιώθω για τις αμαρτίες μου, μπορώ να τρέξω στη χάρη του Θεού, στο θρόνο της χάρης και να βρω συγχώρηση, άφεση αμαρτιών, ασφαλές καταφύγιο από την κατάκριση του νόμου. Η χάρη του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη αμαρτία, ευρύτερη από τη χειρότερη αμαρτία. Η χάρη του Θεού είναι περισσότερη από τις πολλές αμαρτίες. Είναι πιο άφθονη από τις πολλές αμαρτίες. Όλοι μας είμαστε εν Αδάμ. Όλοι μας μπορούμε, όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε, όλοι μας μπορούμε να είμαστε εν Χριστώ, επειδή η χάρη του Χριστού νικά. Κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν μπορεί να σωθεί. Κανείς. Ναι, είσαι ανάξιος σωτηρίας, αλλά η χάρη νικά. Η χάρη σε σώζει, σώζει ανάξιους. Υπάρχει ο νέος, ο δεύτερος, ο έσχατος Αδάμ, ο Χριστός, η δωρεά της χάριτος, ο δίκαιος που σε ντύνει με τη δικαιοσύνη του. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στη γη, κανένας μα κανένας, που να μην μπορεί να βρει χάρη από τον Θεό, εφόσον είναι πρόθυμος να την λάβει. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε στον εαυτό μας. Αλλά αδέλφια, αυτό είναι και το μήνυμα που δίνουμε εμείς σε κάθε άνθρωπο γύρω μας. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναρωτηθούμε ένα πράγμα σήμερα. Εγώ σε ποια παράταξη έχω βρεθεί ως χριστιανός? Μήπως κάποιες φορές ολισθαίνω και αντί να βρίσκομαι στην παράταξη της χάρης να βγαίνω στην παράταξη της κατάκρισης? Φίλοι μου, η διακονία μας δεν είναι η διακονία της κρίσης και της κατάκρισης των άλλων. Είναι πολύ εύκολο να πέσουμε σε αυτό και να γίνουμε αδαμικοί. Η διακονία μας είναι να πούμε στους ανθρώπους όλου αυτού του κόσμου, όσο αμαρτωλοί και αν είναι, όσα και αν έχουν κάνει, ότι υπάρχει για αυτούς άφθονη χάρη. Φτάνει και περισσεύει και για αυτούς. Όσο αμαρτωλοί και καταδικασμένοι αν νιώθουν, η χάρη του Θεού προσφέρεται σε αυτούς δια Ιησού Χριστού. Και αν τους δέχεται ο Χριστός, τότε τους δεχόμαστε κι εμείς. Ίσως κάποιος να πει εδώ πέρα μια στιγμή, τι μας είπες τώρα? Έτσι απλά συγχωρούνται όλα? Έτσι απλά να κάνουμε αμαρτίες λοιπόν τότε για να περισσέψει ακόμα πιο πολύ η χάρη? Τι νομίζετε, ο Απόστολος Παύλος
με όλη αυτή την πολύ προσεκτική επιχειρηματολογία, νομίζετε ότι δεν έχει προβλέψει το ερώτημά σας? Την επόμενη Κυριακή θα δούμε την απάντησή του σε αυτό το ερώτημα. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν. Ας ψάλουμε, αδελφοί.